Η απαράδεκτη εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία και ο πόλεμο, αποτέλεσμα των ανταγωνισμών με τη ΣΥΠΑ, τον ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν οδηγήσει στον ξεριζωμό εκατομμυρίων, κυρίω γυναίκε και παιδιά. Οι δε δολοφονίε αμάχων, είτε στην Ουκρανία, είτε στη Ιουγκοσλαβία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ, τη Συρία, τη Λιβύη, είναι η πιο φρικτή όψη του υπεριαλιστικού πολέμου. Πρέπει λοιπόν να καταδικάζονται καθολικά, χωρί επιλεκτικέ ευαισθησίε που οδηγούν στο, στην αθώωση του ενό ή του άλλου στρατοπέδου. Το Κομμουνιστικό Κόμμα τη Ελλάδα Βρέθηκε στο πλάι των Ουκρανών προσφύγων στη χώρα μα για να πάρθουν όλα τα απαραίτητα μέτρα με ευθύνη τη κυβέρνηση για τη φιλοξενία του σε ανθρώπινε συνθήκε, την πλήρη υγειονομική κάλυψή του, την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων και την κάλυψη όλων των αναγκών του. Απαιτούμε να εξασφαλιστεί η υποδοχή και η φιλοξενία όλων των προσφύγων από την Ουκρανία συμπεριλαμβανομένων των ρωσόφωνων, των αλλοδαπών και μεταναστών εργαζομένων και φοιτητών που ζούσαν στη χώρα η διαδικασία αίτηση και απονομή ασύλου με βάση τη συνθήκη τη Γενέβη, τα δικαιώματά του σε αξιοπρεπή διαβίωση και εργασία. Οι διακρίσει όμω Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσεων, όπω τη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία στην Ελλάδα, μεταξύ κατατρεγμένων από την Ουκρανία και εκείνων από Αφγανιστάν, Ιράκ, Συρία και Λιβύη, είναι απαράδεκτε. Πίσω από αυτή τη στάση δύο μέτρων και δύο σταθμών, κρύβεται η επιδίωξη να βρουν οι φθηνό, εύκολα προσαρμόσιμο εργατικό δυναμικό. Συνοδεύονται από αντιδραστικέ δηλώσει περί πραγματικών, ομόδοξων χριστιανών προσφύγων, ενώ η στρατηγική σα για του υπόλοιπου πρόσφυγε προβλέπει είτε καταστολή, επαναπροωθήσει και απελάσει, είτε κολαστήρια τύπου Μόρια στη Λέσβο, είτε νέε υπερδομέ φυλακέ, ακόμη και για ανήλικου, ακόμη και για ασυνόδευτα παιδιά. Όλοι οι πρόσφυγε είναι θύματα των υπεριαλιστικών πολέμων. Αλληλεγγύη προ του ξεριζωμένου, επομένω, σημαίνει εξασφάλιση των δικαιωμάτων του, αλλά και πάλι των λαών ενάντια στα σχέδια εμπλοκή τη χώρα του στη σύγκρουση. Σημαίνει αποδέσμευση από τι υπεριαλιστικέ συμμαχίε, σημαίνει δυνάμωμα τη αυτοτελού πάλι για τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα ενάντια στο σύστημα που εσεί υπηρετείτε, που γεννά και τρέφει τον πόλεμο, την προσφυγιά και την εκμετάλλευση.